Jan Kenneth, θα του συνεχίσει που έφυγε σε πραγματικά πήγε στο καπάκι. Έφυγε δηλαδή με το που βγήκε το τραγούδι μετά από λίγες μήνες, έφυγε από τη ζωή. Και γιατί το λέω θα το πει αυτό, γιατί είναι ένα άλλο που προσθέτει να συμμετέχει στην Ελλάδα, που έπρεπε να γίνει Έλληνα. Και συνέπειτα σε όλο αυτό ήταν μια εποχή, θα έλεγα ήταν μια παρανοϊκή λίγα την δεκαετία σκάρτη, που η Αθήνα είχε γίνει σχεδόν η γκοθ πόλη της Ευρώπης και αν το θυμάστε ήταν μεγαλύτερη. Δηλαδή δεν υπήρχε ας πούμε μέσα στην εβδομάδα πάρτις, γίνονταν τους τρελείς, δεν ήταν φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Θα ήθελα να ανέβει για ένα λεπτό να μην μιλήσει. Δεν είναι, δεν θα κάνω μέχρι. Έχει μιλήσει που έφερε, δεν θα πόντας τον νόμο. Πόντας είναι ένα παιδί που γενικότερα μεγάλωσε μέσα στα μαγαζιά αυτά και έχει να πει το λόγο γιατί γνώριζε προσωπικά, όπως και εγώ, αλλά γνώριζε και Πόντας και παρέλ τον Γιάννη. Και θα ήθελα να πει 2-3 τελείως πραγματάκια για να προλογίσουμε και το επόμενο τραγούδι. Ο Γιάν Πέδρες ήταν μια εμβληματική μορφή στον χώρο του Gothic Rock. Ήταν ψυχούλα, ήταν πάνω απ' όλα άνθρωπος και ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί όλοι εμείς που το 2004 επισκέφτηκαν πρώτη φορά τη χώρα μας και από τότε γίνανε μεγάλο όνομα για όλους τους. Έμαθε κάτι ξεκινητάς, κάθε άνθρωπος που ασχολούνταν με την ασφυγή. Και το θέμα ήταν ότι ο Γιάννη από τότε γούσαρε τόσο πολύ την Ελλάδα που ερχόταν για πάρτι μας, για να παρτάρει μαζί μας, για να τα πιει στο αγαπημένο του Νταντά, όχι μόνο για συναυλίες. Ήτανε μεγάλη μορφή και μπορεί τα χρόνια να πέρασαν, να μεγαλώσαμε, να παχύναμε, να μας πέσαν τα μαλλιά μας, αλλά τον Γιάννη τον έχουμε πάντα στην καρδιά μας. Λίγο λιβέρμα, με δυνατόν λίγο λιβέρμα.